Βρισκόμαστε μετά το τέλος του αγώνα Αστέρας Βάρης Β' Νικηφόρος, όπου επικράτησε ο Αστέρας Βάρης με 2-0. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον πρόεδρο του ΑΠΟ Νικηφόρου για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα. 20 χρόνια έχω στην ομάδα και καταλαβαίνω τα πάντα τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, όταν ο Νικηφόρος άρχισε να πιέζει τη Βάρη, η διαιτησία άρχισε να σφυρίζει υπέρ της Βάρης, μας έκοβε πράγματα, μας βάζουν γκολ που ήταν εντάξει μια χαρά, κάναμε λάθος δικό μας, και μετά ισοφαρίζουμε κανονικά, είναι πίσω αυτός που πήδηξε για κεφαλιά και βάλει τον γκολ, τον καρτάνε δύο παίχτες και τον τραβολογάνε, είναι πίσω από την μπάλ, πίσω από τους παίχτες, κανονικό γκολ, σηκώνει σημαία offside. Πού το είδε το offside? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι μέσα σε συνοθήλευμα παιχτών, σηκώνεται, πηδάει για κεφαλιά, κάνει γκολ, κανονικότατο τον γκολ και σφυρίζει offside. Πού το είδε το offside? Και γενικά άρχισε ο διαιτητής, μόλις είδε τα σκούρα και ειδικά ο επόπτης, άρχισε να σφυρίζει ανάποδα. Άλλα ντάλλον. Κακή η διαιτησία, μάλλον ο διαιτητής μέτριος, ο ένας επόπτης ήταν υπέρ της Βάρης. Δεν είναι δυνατόν τώρα, επειδή η Βάρη είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική και έχει τη δεύτερη ομάδα, να υποστηρίζει τη Βάρη. Ο Νικηφόρος έπρεπε να πάρει το παιχνίδι. Έπρεπε να κερδίσει 1-2. Βάλαμε γκολ με δικό μας λάθος και η διαιτησία δεν μας άφησε να κερδίσουμε. Κανονικά έπρεπε να κερδίσει ο Νικηφόρος 1-2 και σπρώξανε τη Βάρη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ντροπή στη διαιτησία.